περικαλής, ξεχωριστός, ιδιαίτερος. Ένας από τους σημαντικότερους και επιβλητικότερους ναούς των Αθηνών, κοντά στην πλατεία Ομονίας, απέναντι από το κτίριο του Εθνικού Θεάτρου, είναι ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου. Κατασκευάστηκε την περίοδο που η μικρή Αθήνα προσπαθούσε να μεταμορφωθεί σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Στο σημείο υπήρχε ένα πολύ μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, το οποίο δεν μπορούσε να καλύψει τις λατρευτικές ανάγκες των χριστιανών της τότε επωνομαζόμενης συνοικίας Γεράνη, που εκτινόταν ανάμεσα στην πλατεία Ελευθερίας και τις οδούς Πειραιός και Σοκράτους. Έτσι, αφού εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος χώρος, ανακοινώθηκε η ανέγερση του ναού στην Ομόνοια. Ο ναός τελικά κτίστηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων προς τιμή του γιου του τότε βασιλικού ζεύγους Γεωργίου και Όλγας το 1868. Συγκεντρώθηκαν χρήματα μέσω εράνων για την ανέγερση, ενώ για την αποπεράτωση χρηματικό ποσό διέθεσε και η βασίλισσα Όλγα. Η μελέτη για την κατασκευή ανατέθηκε στον Λίσανδρο Καφταντζόγλου, έναν από τους πιο σημαντικούς αρχιτέκτονες της εποχής, και το 1971 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος. 34 χρόνια διήρχησαν οι εργασίες ανοικοδόμησης του περιπόθητου ναού, ο οποίος κατασκευάστηκε όλος από ατόφιο πεντελικό μάρμαρο. Το μέγεθός του ξεπερνά τα 1000 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του από το δάπεδο έως την κορυφή του Τρούλου είναι 32 μέτρα. Είναι τρίκλητη βασιλική μετατρούλου. Διαθέτει εγκάρση οκλήτος και χαρακτηρίζεται από νεοκλασικά σημεία και αναγεννησιακές επιρροές. Ιδιαίτερης καλλιτεχνικής σημασίας αποτελεί η πρόσωψη του ναού που έχει τη μορφή πρόπυλου με πεσούς, ημικίωνες κορινθιακού ρυθμού και αετωματική στέψη. Αριστερά και δεξιά ο ναός πλαισιώνεται από πύργους, οι οποίοι καταλήγουν σε οκταγωνικής μορφής κοδωνοστάσια. Εξωτερικά, ο Τρούλος καλύπτεται με φύλλα χαλκού. Εσωτερικά, φέρει φυσικά τη μορφή του Παντοκράτορα, έργο του Αναστασίου Λουκίδη, η οποία φωτίζεται από 12 συμβολικές θηρίδες. Έμπνευση για την κατασκευή του Τρούλου υπήρξε ο θόλος του Πανθέου στη Ρώμη, καθώς και η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Η αγιογράφηση του ναού ξεκίνησε από τον Λουκίδη το 1927. Το Ιερό και ο Τρούλος φέρουν έργα δικά του. Η τοιχογράφηση του υπόλοιπου ναού συνεχίστηκε το 1953 και από το 1972 μέχρι το 1980 ανέλαβαν η Μάλαμας και Γιομελάκης. Στο περίτεχνο μαρμάρινο τέμπλο του Ιερού Ναού εντοπίζονται μοναδικά στοιχεία της αγιογραφικής τέχνης, καθώς και στο Ιερό Βήμα δεσπόζει η Αγία Τράπεζα. Πρόκειται για ναό τρισυπόστατο, με το κεντρικό κλήτος να είναι αφιερωμένο στον Αγίο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, το βόρειο στον Άγιο Ελευθέριο και το νότιο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.